Γεια σου Χριστό, καλά καλά. Όντως ο Ολυμπιακός έχει μπει σε ρυθμούς και με τη Λίμπαρ και φέρε τις βάρος, καθότι έρχεται αμέσως για τον νέο προπονητή αυτή πολύ σημαντική υποχρέωση, ένα παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο μιας πρόκρισης που θα παιχτεί ανάμεσα στους ερυθρόλευκους και στους πρωταθλητές Ουγγαρίας που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, παρότι είχε μια χειμερινή διακοπή εκεί για 1,5 μήνα το πρωτάθλημα, επέστρεψε και μέσα σε 8 μέρες έκανε 3 νίκες βάζοντας 10 γκολ πόσα έβαλε. Είναι κυρίαρχος εδώ και χρόνια στο πρωτάθλημά της η Φερεντσβάρος και ακριβώς αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι μια πρωταθλήτρια. Ναι. Και σταθερή ομάδα, έτσι. Κορμό έχει αρκετά χρόνια πάνω κάτω τον ίδιο. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα το έργο του νέου προπονητή και των παιχτών δεν θα είναι εύκολο με όλες αυτές τις αλλαγές και με αυτά, αλλά από την άλλη μπορούμε να διακρίνουμε ότι είχε έναν άλλο αέρα χθες η ομάδα, okay, ο αντίπαλος δεν ήταν κάποια από τις δυνατές ομάδες του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος, ο Όφι δεν τα πάει καλά, είναι δέκατος στη βαθμολογία, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι έχουμε δει τον Ολυμπιακό φέτος και με άλλες τέτοιες ομάδες της κατηγορίας, να το πω, του Όφι, να δυσκολεύεται πολύ. Τελευταίο παιχνίδι να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Μπάς που είναι ουραγός και μέσα στο Καραϊσκάκι. Θυμόμαστε όλοι ότι έπρεπε να φτάσει στο δεύτερο ημίχρονο για να το καθαρίσει το παιχνίδι και ότι ήταν 2-1 το σκορ έως το 94 λεπτό. Οπότε πραγματικά ήταν μια καλή αντίδραση που έβγαλαν οι Ερυθρόλευκοι και που βέβαια χρειάζεται μια συνέχεια, άλλως δεν έχει νόημα να κάνεις ένα ξέσπασμα, να είναι ένα ξέσπασμα αυτό, δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι να η ομάδα και με τον νέο προπονητή που θα προσθέσει και αυτός τις δικές του πινελιές ψυχολογικές και αγωνιστικές να μπορέσει να ανταποκριθεί. Είναι πλέον στα πολύ βαθιά μπαίνει. Δεκαήμερο φωτιά. Πέμπτη Φερεντσβάρος, ναι, Κυριακή Τούμπα, Πέμπτη πάλι Φερεντσβάρος, πίσω γυρνάει η ομάδα από την Ουγγαρία για να παίξει μετά Κυριακή πρωτάθλημα με τον Αστέρα, πάλι και κλεισμένο το θυρών. Ναι, Αστέρας από την τιμωρία του που είχε, ναι, από πριν, έτσι. Ναι, Αστέρας που είναι μια ομάδα ουσιαστικά εξάδας φέτος, εκτός έβδομος μόνιμα είναι. Ναι, με τη Λαμία είναι τα βασικά φαβόρια για τη θέση. Ακριβώς. Οπότε πραγματικά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έως και αγωνία τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την τετράδα που λες και σήμερα σε μόλις 10-12 ημέρες, πόσες είναι αν τις βάλουμε 12 μέρες, σε αυτά τα παιχνίδια. Σήμερα ο Μεντιλίμπαρ καταρχάς ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, ήταν τυπικό βέβαια αφού χτες ήρθε και ήταν όλα εντάξει. Διάρκεια δεν ανακοινώθηκε πάντως, έτσι, του συμβολίου. Δεν ανακοινώνει ποτέ ο Ολυμπιακός, ούτε στους παίχτες ούτε αυτά, αλλά αυτό έχει πει ο ίδιος ο προπονητής, ότι η συνεργασία του θα είναι αρχικά για 4 μήνες, μέχρι τον Ιούνιο δηλαδή, ναι, και στη συνέχεια τότε οι δύο πλευρές θα ξαναδούν για τη νέα σεζόν κατά κάποιο τρόπο, σαν οψιόν ας πούμε, ναι, να δουν τι θα κάνουν στη νέα σεζόν. Τι έκανε προπόνηση σήμερα ο Ισπανός? Σήμερα πήγε στο Ρέντι από το πρωί εκεί. Προπόνηση, ξέρουμε ότι μετά τα μάτς μόνο λίγο αναπληρωματική και αυτά. Ουσιαστικά θα έχει ένα τριήμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ναι, σε αυτές τις τρεις μέρες να προετοιμάσει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα και στις δικές του έτσι παραμέτρους. Νομίζω ότι ήταν καλό που ο Σιλαϊδόπουλος, ο προσωρινός προπονητής για το χθεσινό παιχνίδι, κατά κάποιο τρόπο έδωσε τη δυνατότητα στον προπονητή, τον καινούριο, να δει την ομάδα που κατά πάσα πιθανότητα θα βάλει. Δηλαδή του έδωσε μία πρόβα του προπονητή ο Σιλαϊδόπουλος, γιατί δυσκολευόμαστε
εντάξει, με εξαίρεση βέβαια το θέμα του στόπερ που έλειπαν και ο Ρέτσος και ο Ντόι, που ένας από τους δύο θα παίξει την Πέμπτη. Ο Ρέτσος προλαβαίνει, είναι ok δηλαδή? Σίγουρος δεν είναι. Okay. Πιθανώς είναι όμως. Ναι. Σίγουρος δεν είναι. Με εξαίρεση το θέμα του στόπερ λοιπόν που έπαιξε δίπλα στον Γκάρμο χθες ήταν Μπιανκόν. Ο οποίος είναι εκτός Ευρώπης, να πούμε. Είναι εκτός λίστας, πράγματι. Οι άλλοι παίχτες είναι πολύ πιθανό να είναι ακριβώς οι ίδιοι. Mm-hmm. Πασχαλάκης, Ροντινέη, Γκάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Μασούρας, Ελκαμπή, Ποντένσε. Μοιάζει δηλαδή σαν να έκανε ο Ολυμπιακός μια πρόβα τζενεράλε χθες, έχοντας έναν υπηρεσιακό προπονητή. Μια πρόβα τζενεράλε για το επόμενο μάτι που θα είναι επόμενος προπονητής. Λογικό κιόλας, έτσι να βρουν και τα πατήματά τους. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες επιλογές, για παράδειγμα. Αλλά και αυτό είδαμε ότι επίσης έξυπνα το κάλυψε ο προπονητής ο Σιλαϊδόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο, για παράδειγμα, με τον Αλεξανδρόπουλο. Mm-hmm. Που λέμε αν γίνει μια αλλαγή στην ενδεκάδα, ποια θα είναι να παίξει ο Αλεξανδρόπουλος. Ναι. Ο Όρτα όχι. Ο Όρτα πού να παίξει, τον έχεις δει να παίζει καθόλου τον Όρτα? Λέω σαν... Όχι, όχι. Είναι στη λίστα πάντως, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Στη λίστα είναι, αλλά okay. Για να παίξει βασικός φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ναι, δεν έχει παίξει κανένα από τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού. Εκεί είναι και καλός ο Τσικίνιο που είναι στην ίδια θέση περίπου. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, θα πρέπει δηλαδή να είναι... Θα πρέπει να αλλάξει πράγματα που δεν έχουν δοκιμαστεί, που δεν νομίζω να το πάει έτσι. Σωστά. Ο προπονητής. Και έτσι είδε και τον Αλεξανδρόπουλο, ένα ημίχρονο, σε αυτή τη θέση που συνήθως τον βάζουν φέτος, δηλαδή πίσω από το center four. Δεν θα μπορούσα να δω εύκολα κάποια άλλη αλλαγή να κάνει ο Χιμένεθ. Δεν έχει τόσο πολλές επιλογές. Από αυτά που είδε. Εντάξει, υπάρχουν... Πάντα υπάρχουν παίχτες, μπορεί να βάλει τον Γκίνι ας πούμε αντί για τον Ορτέγκα, ναι, εντάξει, μπορεί okay. Κάποιος να πει, μπορεί να βάλει όπως είπες εσύ τον Όρτα, έχει πως το λένε, δοκίμασε χθες τον, πως το λένε, τον Ιμπόρα, τον επανέφερε για πρώτη φορά, Καρβάλιο. Έχει τον Γιόβετιτς να βάλει, έχει τον Ελαραμπή που μάλλον θα είναι στη διάθεσή του, αλλά σίγουρα οι βασικές λύσεις όπως σωστά είπες είναι αυτές. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι 12 παίχτες λογικά είναι, οπότε έξυπνα τους έβαλε ο προπονητής, τους έβαλε στις θέσεις τους, ο Σιλαϊδόπουλος, στις καλύτερες τους θέσεις να το πούμε έτσι, και θα έχει μία εικόνα και ο... πες τον... Ο Μεντιλίμπαρ. Ο οποίος ήρθε με τους τρεις βοηθούς του, έχει πιάσει δουλειά ήδη στο Ρέντι και ο Γριογιάννης πιάνει δουλειά και είναι εκεί βέβαια πάντα ο Χρήστος Ομουρίκης, για να προκύψει ένα επιτελείο το οποίο θα εμπιστευτεί ο Ολυμπιακός μέχρι τέλος ελπίζουμε τη σεζόν για να... Και άλλη αλλαγή είπαμε. Για να... αυτό χρειάζεται. Ναι, άκουσα και το σχόλιο χθες. Εμπιστοσύνη χρειάζεται. Ναι, άκουσα και το σχόλιο χθες. Εντάξει, ναι, μεταξύ βάρου και αστείου, τι να πω. Αλλά αυτό ακριβώς χρειάζεται τώρα ο προπονητής, να τον εμπιστευτεί η ομάδα, να τον εμπιστευτούν οι παίκτες πάνω απ' όλα ίσως, ώστε να βγει ένα νόημα, να δούμε πώς θα καταλήξει η σεζόν για τον Ολυμπιακό, που πράγματι είναι πολύ δύσκολη. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή ακόμα και αν θεωρητικά πούμε ότι τον Ολυμπιακό θα τον συμφέρει σήμερα μια ισοπαλία στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, θεωρητικά το λέμε, ναι, ακόμα, για να και έτσι, περισσότερο την κορυφή. Ακόμα και έτσι θα είναι 7 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ, ναι, και 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ. Και έχει να πάει και στην Τούμπα την άλλη και Κυριακή. Και έχει να πάει και στην Τούμπα την άλλη Κυριακή, που το 7 μπορεί να γίνει 10. Όπως βέβαια κόσμο, μπορεί να γίνει και 4. Πλέον, γιατί... Μπορεί να γίνει και 4. Ναι, 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 απλά τώρα μπαίνει και ο κόσμος στην εξίσωση. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι, όπως και να το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει να εξαντλήσει ο Ολυμπιακός τις πιθανότητες που έχει, δεν λέω για το πρωτάθλημα, για το καλύτερο δυνατό και στις δύο διοργανώσεις που... Καλά, και στο πρωτάθλημα κιόλας αυτή τη στιγμή, αν είναι τέταρτος, υπάρχει και ο κίνδυνος που λέγεται κατάκτηση κυπέλλου από τον Άρη, κίνδυνος για τον τέταρτο, έτσι. Πολύ σωστά το λες, έτσι είναι, που ήδη από τον Παναθηναϊκό έχει 3 βαθμούς διαφορά, μπορεί το απόγευμα να γίνουν 6. Έτσι είναι τα πράγματα, ακριβώς έτσι είναι.
και πρέπει ο Ολυμπιακός να τα, να τα αντιμετωπίσει ανάλογα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.